Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ας ανοίξουμε, αδελφοί, τη γραφή μας στους Εφεσίους, 1035 σελίδα, κεφάλαιο Δέλτα. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, δια Πνεύματος Αγίου και όχι προσωπική γνώμη. Και εμείς έτσι τον παίρνουμε, το Λόγο του Θεού όπως είναι, σαν Λόγο Θεού, που είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς επανέρθωση, προς έλεγχο τον μετά της δικαιοσύνης, για να είναι ο άνθρωπος έτοιμος. Διαβάζουμε λοιπόν από το ένα εδάφιο. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Μετά πάει ταπεινοφροσύνης και πραότητος, μετά μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Και θα συνεχίσουμε μετά, να δούμε τώρα εδώ τα πρώτα εξεδάφια, τι μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος είναι δέσμιος, είναι στη φυλακή και δεν σταματάει να εργάζεται για τον Κύριο. Παρόλες τις δυσκολίες, αδελφοί, όπως και εμείς τώρα βρισκόμαστε σε δυσκολίες, δεν έχουμε ελευθερία, δεν μπορεί να ψάλει με την Εκκλησία, δεν μπορεί να γίνει κοινωνός του σώματος και του αίματος του Χριστού, δεν μπορεί να τρέξει να ευαγγελίσει κάτω από μια ελευθερία που είχε σχετικά, εντός παρενθέσεως, ελευθερία, γιατί παντού υπήρχαν εμπόδια, παντού υπήρχαν μαστιγώσεις, προσκόμματα από άλλους, εμπόδια. Και τώρα είναι στο μεγαλύτερο εμπόδιο, αλλά δεν σταματάει, και αυτό φανερώνει έναν άνθρωπο που έχει παραδώσει ψυχή και πνεύμα στον Κύριο, και το σώμα το δαμάζει και το δουλαγωγεί. Έτσι και εμείς σήμερα, αδελφοί, να χαιρόμαστε, γιατί έχουμε τον Κύριο να ζούμε και να περιπατούμε με το Πνεύμα. Αυτή η δοκιμασία περνάει η Εκκλησία αυτόν τον καιρό, μου θυμίζει πολλές φορές τις φυλακίσεις που είχαν, και ο Τιμόθεος είχε πάει φυλακή. Του γράφει ο Απόστολος Παύλος, λέει, όταν απολυθεί ο Τιμόθεος, λέει, θα έρθει προς εσάς. Λέει τώρα, σας παρακαλώ, εμάς τώρα, έτσι, και ποιος μας παρακαλεί? Μας παρακαλεί ο Κύριος, αδερφοί, με το στόμα του Παύλου, γιατί όπως ξέρουμε ο λόγος είναι θεόπνευστος, είναι λόγος Θεού που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Τι μας παρακαλεί τώρα ο Θεός εμάς που είμαστε παιδιά του? Παιδί μου, σε παρακαλώ, μην πηγαίνεις εκεί, μην κάνεις αυτό, σε παρακαλώ κάνε αυτό που πρέπει για να σπουδάσεις, για να προκόψεις. Έτσι και ο Θεός, αγαπητοί, ο Πατέρας μας και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, λέει, σας παρακαλώ να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως, καθήν προσεκλήθητε. Σου έχει δώσει ο Θεός μια πρόσκληση, και αυτή η πρόσκληση έχει έναν προορισμό. Έχεις ένα ραντεβού με τον Κύριο στο μεσουράνημα. Με αυτή την πρόσκληση θα πάμε, αδελφοί. Αλλά πρέπει να πάμε αξίως της προσκλήσεως. Μην τη χάσουμε στο δρόμο, μην την καταπατήσουμε, μην την απορρίψουμε, μην τη ρίχνουμε πίσω μας. Δεν πειράζει, ας λέει. Όχι. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Λέει στους Εβραίους ότι όταν έδινε ο Θεός τις εντολές στο Μωυσή, εσαλεύθη η γη τότε, εσαλεύθηκε το όρος. Και ήταν απάνω σαν να φλέγεται και καπνός. Και ο Μωυσής ο ίδιος ομολόγησε, κατάφοβος και έντρομος είμαι. Το λέει στους Εβραίους αυτό. Και προσέξτε, λέει, στο λαό να μην πλησιάσουν και αγγίξουν το όρος. Γιατί? Γιατί έβλεπε ο Θεός την καρδιά τους. Δεν ήταν ακόμα άξιοι της προσκλήσεως για να κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Γι' αυτό να μην πλησιάσουν και αγγίξουν. Γιατί αν ήταν άξιοι, δεν τα φτιάχνανε και χρυσό μοσκάρι. Βρήκανε τον Ααρών πιο εύκολο, γιατί ο Μωυσής δεν υποχωρούσε και κινδύνευε ο Μωυσής. Μια φορά λέει, Κύριε, λέει, παρά λίγο να μην το βολήσουνε. Τόση πίεση ο λαός να κάνουν τα δικά τους.
Έτσι θα πάνε στη γη της επαγγελίας. Τα δικά μας θα κάνουμε, αδερφοί. Ή θα πιέσουμε τους πιο ευάλωτους από αυτούς που έχει θέσει ο Κύριος, γιατί και τον Αρών, ο Κύριος τον έθεσε. Αν πεις και δεν έθετε έναν άλλον, αυτόν ευρύκε. Και εκεί δοκιμάζομαι κι εγώ. Άμα τον ισοπεδώσω και τον προσπεράσω, επειδή τον βρίσκω εύκολο, ή επειδή ο Θεός δεν δίνει μία απότομα έτσι με την πρώτη κίνηση να με κάψει, και ο Θεός μακροθυμεί και τους αφήνει. Φτιάξανε το μουσικάρι. Αν είχε επέμβει ο Θεός εκείνη την ώρα, θα είχε μείνει κανείς. Ούτε ο Αρών θα είχε μείνει. Γιατί να σας πω, και τον Αρών ήθελε να φωνεύσει ο Κύριος. Το λέει ο Μωυσής στην απολογία του πιο μετά. Και λέει, και τον Αρών ήθελε να φωνεύσει, λέει. Αλλά αισθάθηκα ενώπιον του Κυρίου και παρακάλεσα. Και όλοι είμαστε αδελφοί στις προσευχές και προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Γιατί όλοι είμαστε σε κίνδυνο. Αν δεν περιπατάμε αξίως της προσκλήσεως, ο κίνδυνος είναι μπροστά μας. Και ο Θεός στέκεται μακριά πολλές φορές. Γιατί? Λέει, με τι θέλετε, λέει στους Κορινθίους, με ράβδο να έρθω προς εσάς. Εδώ είναι κάποιοι, λέει, που είχαν έρηδες, θυμούς, μάχες. Αν έρθω, λέει, και τους βρω σε αυτή την κατάσταση, θα τολμήσω εναντίον τους. Ποιος το λέει, ο Παύλος, τι να τολμήσει? Να τους τα πει, εντάξει. Αλλά είναι ο Κύριος, αδερφοί. Και χάνεται η παρουσία του Θεού, και αυτό είναι καλοσύνη του Κύριου, να το ξέρετε. Ο Θεός είναι αγαθός. Και στέκεται σε μια απόσταση, λέει, αν περάσω διαμιάς εν μέσω αυτών, λέει, θα τους κάψω. Εντάξει, ο Θεός είναι αγάπη, είναι αγαθός, αλλά είναι και πυρ καταναλίσκων. Γι' αυτό, αδερφοί, ο Κύριος θέλει να περιπατήσουμε αξίως της προσκλήσεως, δηλαδή υπακούοντας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η πρόσκληση αυτή περιέχει όλο το Ευαγγέλιο. Να το τηρήσουμε στη ζωή μας όσο μπορούμε, ή ολόκληρο? Ολόκληρο. Όχι όσο μπορούμε. Όχι όσο μπορούμε. Αυτό ισχύει για τα υλικά. Φάει όσο μπορείς, παιδί μου, εντάξει. Μην βάρεις το μαχιάσεις κιόλας. Όσο μπορείς, φάει. Αλλά στα πνευματικά, ολόκληρο τον αμνό θα τον φας, λέει ο Λόγος του Θεού. Όλο το Λόγο του Θεού. Δεν θα πετάξεις κάτι. Δεν απορρίπτουμε τίποτα από το Λόγο του Θεού, αλλά ούτε και προσθέτουμε. Έχουμε το να φάμε το αρνί, να βάλουμε και λίγα μπριτζολάκια χοιρινά. Όχι. Όχι, το χαλάσαμε. Δεν συμφωνεί ο Κύριος. Έτσι, για να περπατήσουμε αξίως της προσκλήσεως, αδελφοί, έχει κάποιες συμβουλές στο δύο εδάφιο, αλλά και όλο το Ευαγγέλιο είναι θεόπνευστο και ξέρουμε. Μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Βλέπετε, ένα πρώτο στοιχείο που με καθιστά άξιο της προσκλήσεως είναι η ταπεινοφροσύνη και η πραότητα. Αυτά πάνε μαζί. Γιατί αν δεν έχω πραότητα και έχω θυμό, εκεί λέει μόνο δια της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Η αίρηδα είναι από το θυμό. Θυμώνω, τα βάζω με κάποιον, θύμωσα μαζί του, γιατί παραξενιά μου. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε κανένα δίκιο. Μάλιστα, όποιος λέει οργιστεί κατά του αδελφού αυτού ανετίος, γιατί υπάρχει ανέτιος τρόπος θυμού, είναι άξιος της γέννης. Εάν πεις τον αδερφό σου ρακά, τον προσβάλλεις. Εάν τον προσβάλλεις, είσαι άξιος της γέννης. Εντάξει, όλοι φταίμε, δεν μπορούμε να πούμε, όλοι φταίμε, αλλά μετανοούμε και διορθώνεται η πρόσκλησή μας, ξαναζωντανεύει μπροστά μας. Δεν χάνεται έτσι. Αν όμως δεν μετανοούμε, χάνουμε και την πρόσκληση και πάντες, λέει, ομοίως θα απολεστείτε, όπως εκείνοι που πήγανε στον πύργο της Σιλουάμ. Έτσι λοιπόν, τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος είναι ταπεινοφροσύνη και πραότητα. Και μαχόμαστε, αδερφοί, υπέρ αυτών. Δίνουμε πνευματικές μάχες. Ο διάβολος προσπαθεί με κάθε τρόπο να σε κάνει να αγανακτήσεις, να θυμώσεις. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Εάν εσύ φυλαχτείς και λειτουργήσεις με πραότητα και με ειρήνη, με ταπεινοφροσύνη,
που φέρουν ειρήνη αυτά, τότε ο Θεός της ειρήνης λέει είναι μαζί σου και κάνει τις εκβάσεις. Το είδα και τελευταία στη δουλειά μου. Κάποιες εγκαταστασίες, είχα ένα κτίριο, μου λένε μην το δουλέψεις αυτό. Εντάξει, μην το δουλέψεις αυτό, ξαναρώτησα, μα εγώ το είχα αυτό όλο το χρόνο. Τι απέγινε, το έχει αυτός. Μου δώσανε και όνομα, το έχει αυτός. Μετά από ένα μήνα στέλθηκε email, διαμαρτυρίας, δεν πάει κανείς εκεί. Και με πέρανε τηλέφωνο. Και λέω, μα το δώσατε, λέω, αλλού. Αδελφοί, ο Θεός με δικαίωσε, εγώ δεν είχα κανένα θέμα. Ούτε να γαναχτίσω, ούτε να θυμώσω, παραλίγο να βρω τον πελά μου. Αλλά δεν βρήκα τον πελά μου. Αντίθετα, γλίτωσα από ένα άλλο κτίριο. Ήρθαν τα πράγματα έτσι και αλάφρωσα περισσότερο από όσο είχα υπέρβαρο στη δουλειά. Δόξα στον Κύριο, ο Θεός κάνει ωραίες εκβάσεις. Να το ξέρετε. Και ανθρώπους που είναι ασεβείς, εάν εγώ μακροθυμώ και υπομένω, στην παλιά δουλειά στο Ζάρλαν, με κοροϊδεύανε κάποια στιγμή ομάδα. Ένας ήρθε και μου λέει συγγνώμη στο διάλειμμα. Συγγνώμη, μου λέει, Βασίλη, παρασύρθηκα από τους άλλους. Και ήταν ο πιο νέος, Ο πιο νέος φάνηκε ο πιο σοφός. Και ήρθε και μου ζήτησε εμένα συγγνώμη. Του λέω, δεν πειράζει, εντάξει. Παρασύρθηκα, δεν κάνεις καμιά φορά. Όλοι οι άλλοι όμως βρεθήκανε σε μπελάδες. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες, αλλά θυμάμαι τι τραβήξαν οι έρημοι. Ήταν να τους λυπάσαι. Και μετά ερχόντουσαν με χαμηλό το σκυμμένο το κεφάλι. Ένας τρόπος συγγνώμης, ας πούμε, αλλά κατόπιν κάποιων επεμβάσεων, τραυματισμών κτλ. Δόξα στον Κύριο, να ξέρετε, αδερφοί, ότι ο Θεός είναι εκδικητής, λέει, δια πάντα ταύτα. Αν κάποιος σας ταράζει, ιδιαίτερα στα πνευματικά, που είναι ενάντια, και εκεί μπορεί να σε θυμώσουνε. Ένας, θυμάμαι, θύμωνε, όταν του πηγαίνανε κόντρα στο Ευαγγέλιο, θύμωνε, λέω, μη θυμώνεις. Μου λέει, μου έρχεται να χτυπήσω. Τα πράγματα να κάνω, του λέω, για τα πράγματα του Θεού, ας τον Κύριο. Ο Κύριος είναι εδώ. Τι είμαστε εμείς, Τι είμαστε εμείς. Εμείς σκύβουμε το κεφάλι. Λέει, τον ραπίζοντας από τη μια σιαγόνα, στρέψε και την άλλη. Τι είναι αυτό, πραότητα και ταπεινοφροσύνη. Εάν όμως εξάπτεται ο άνθρωπος, εκεί πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί, πάρα πολύ, γιατί τα άλλα αμαρτήματα φαίνονται. Πορνεία, μοιχεία, εντάξει, φαίνονται, είναι δυνατά. Πάθη, ας πούμε, διάφορα, με τσιγάρα, με ναρκωτικά, φαίνονται πράγματα. Όμως είναι πράγματα που δεν φαίνονται, η γλώσσα, ας πούμε. Όποιος έχει τη γλώσσα και τη βγάζει, με κακό τρόπο, δεν το βλέπει ούτε ο ίδιος. Και κατά περιέργως, έχει και επιλεκτική μνήμη, ούτε θυμάται τι είπε μετά. Τα είπε και μετά, αν θυμάται, λίγες λέξεις. Και όταν του λες, είπες αυτό, εγώ, λέει. Το είπε μέσα σε βρασμό, μέσα στο θυμό του. Επιτρέπεται τώρα ο χριστιανός να έχει βρασμό? Κάτι δεν έχει καλά φτιάξει μέσα του. Μέσα μας θα κοιτάξουμε, αδερφοί. Πραότητα και ταπεινοφροσύνη. Ο Κύριος είπε, πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Και σας καλώ να άρετε το ζυγό μου εφημάς. Δηλαδή το σταυρό του Χριστού να τον εφορτωθούμε κι εμείς. Να πιάσουμε από το σταυρό και να σηκώσουμε. Και μάλιστα να συμβαδίσουμε με τον Χριστό. Όχι ανεξάρτητα, γιατί πολλοί άνθρωποι βαστάνε σταυρό στη ζωή τους. Παθαίνουν πάρα πολλά. Και λέει, κρατάω το σταυρό μου. Ναι, αλλά είσαι ομόζυγος με τον Χριστό. Πηγαίνει ο Χριστός μπροστά και εσύ πίσω. Στον ίδιο σταυρό. Ή έχεις άλλο σταυρό, αρνούμενος την πορεία του Ιησού Χριστού. Εγώ δεν θέλω να με ονειδήσουν. Τον Χριστό όμως τον ονειδήσανε. Εγώ δεν θέλω ντροπές και ακάθινα στεφάνια. Ο Χριστός τα είχε αυτά. Άμα δεν τα θέλεις, άρα δεν ταυτίζεσαι με τον Χριστό. Ποια είναι η πρόσκλησή μας δηλαδή? Η καλοπέραση? Η πρόσκλησή μας είναι, αδερφοί, τον ονειδισμό αυτού φέροντες. Να εξέλθουμε μαζί με τον Χριστό. Εξήλθε από το Ιεροσόλυμα. Εμείς εξήλθαμε από τον κόσμο. Εξερχόμαστε από τα φρονήματα του κόσμου. Τον ονειδισμό αυτού φέροντες. Ομόζυγε με το Σταυρό, βαδίζουμε. Πού φτάνουμε? Στη Σταύρωση. Αφού εκεί δεν πάει ο δρόμος. Μα να συσταυρωθώ μετά του Χριστού. Θα συσταυρωθώ. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Δεν ζω εγώ πλέον, αλλά Χριστός ζει εν εμή. Εδώ είναι το κέρδος, Αν δεχτώ μέχρι τέλους, γιατί είναι μια παιδεία, αδελφοί. Απάνω σε αυτήν την παιδεία, λέει ο Λόγος Θεού, μην αθυμείς,
Δηλαδή μην κλωτσάς, μην αντιδράς. Δέξου τη, την παιδεία. Αλλού λέει δράξον την παιδεία. Δράτω σημαίνει πιάνω δυνατά με το χέρι. Όταν πιάνεις ένα αντικείμενο που είναι βαρύ, δυνατά το πιάνεις, μη σου πέσει. Η παιδεία είναι βαριά. Πιάστηνε δυνατά λοιπόν, μη σου φύγει. Εγώ δεν θέλω τέτοια παιδεία να με προσβάλλουν για τον Χριστό. Να μου λέει ο γείτονας, δεν τρέπεσαι, αιρετικός έγινες. Έχω ακούσει τέτοια. Δεν μου κάνανε τίποτα. Τίποτα, δεν λειτουργήσανε πάνω μου καθόλου αυτά. Και λέγανε και βαριές κουβέντες, προσβέλλοντας την πίστη, και πηγαίνανε από το κακό στο χειρότερο οι άνθρωποι. Εγώ τους ευαγγέλιζα απλά. Τους μίλαγα, ο Χριστός σώζει τους αμαρτωλούς και ό,τι λόγια έτσι μου δίνει ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό. Μεταμακροθυμίας. Πραότητα όχι για μια ώρα και ταπεινοφροσύνη για δύο ώρες. Άμα βλέπεις και ότι ο θυμός σου αρχίζει να ανάβει, γιατί ξέρετε υπάρχει η πρόκληση. Έρχεται ο άλλος, σου ρίχνει μία φωτιά. Και μετά ξέρεις τι κάνει. Άμα δεν είναι συνετός άνθρωπος, αρχίζει και την τροφοδοτεί τη φωτιά. Ρίχνει κι άλλο. Κι άλλο. Σου λέει, δεν θα θυμώσει τώρα. Και όταν θυμώσει, σταματά. Όταν θυμώσει, σταματάει. Σταματάει γιατί σου λέει, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά. Ή πετύχαμε το στόχο μας, αν είναι εκ του πονηρού. Είναι οι άνθρωποι εκ του πονηρού. Αλλά ο χριστιανός έχει μακροθυμία. Καλύτερα είναι, εφόσον βλέπω τον εαυτό μου και δεν αντέχω περισσότερο μέχρι ένα σημείο, γιατί να μην απομακρυνθώ. Δεν λέει η Γραφή, ο σοφός άνθρωπος προβλέπει το κακό και κρύβεται, αλλά ο άφρον προχωρεί και θρασύνεται. Εμένα θα μου πεις, ξέρεις τι είναι αυτά που λες τώρα και με θίγεις εμένα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ποιος είμαι εγώ. Τίποτα δεν είμαι. Ένα μηδενικό είμαι και θέλω να κρατήσω τον Χριστό, ας φαίνεται ο Χριστός λοιπόν, και όχι εγώ. Μια φορά που είχα επιθέσει από τον εχθρό και αδιάκοπη επίθεση, μάλιστα μια προφήτησα, ακούστηκε το εξής. Μερικοί μου λέει στρατιώτες είναι στο μέτωπο. Εκεί μου λέει αντιμετωπίζουν τις πρώτες σφαίρες και τα πρώτα βέλη. Έτσι έχει και πολλούς πιστούς ο Κύριος, τους έχει στο μέτωπο. Γιατί δεν είναι δειλή στον πόλεμο. Και ένιωθα πολλά βέλη. Πάρα πολλή επίθεση από τον εχθρό, διαλογισμούς και ψιθυρισμούς. Και ξέρετε τι έκανα. Στο μέτωπο, αλλά στο μέτωπο με τι, με δικό μου κεφάλι μπορώ εγώ να σταθώ στο μέτωπο, αδερφέ, αν είναι δυνατόν. Έβαλα το σταυρό του Χριστού μπροστά με τον Χριστό και λέω, εγώ κρύβομαι από πίσω. Ας τα βγάλει πέρα με τον Χριστό. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Βγάλει τα πέρα με τον Χριστό. Από τότε σταμάτησαν. Μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον Χριστό ο διάβολος. Και του των εσταυρωμένων. Δεν μπορεί. Τον έχει νικήσει εκεί στο σταυρό ιδιαίτερα. Του σύντριψε το κεφάλι. Αδερφοί. Μπορεί τα όργανα του και οι άνθρωποι εκεί οι άπιστοι να χλεβάζανε από κάτω. Και ο ένας από τους ληστές. Αλλά αυτό ήταν εις βάρος του εχθρού και των οργάνων του. Γιατί όλοι πάθανε ζημιές και λαχτάρες μετά. Κανείς δεν πήγε καλά. Ποιος θα τα βάλει με το Θεό και θα πάει καλά. Και ο Σαούλ που τόλμησε να τα βάλει με τον Χριστό, είχε άμεση επίσκεψη από τον Χριστό. Μπορεί όχι την ίδια μέρα, μπορεί όχι την ίδια εβδομάδα, αλλά μετά από ένα διάστημα επενέβηκε ο Χριστός. Και για πρώτη ένδειξη τον ετύφλωσε. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, και του δείχνει ο Κύριος και από την αγαθοσύνη του μια ευκαιρία μετανοίας. Και ο Σαούλ μετανοεί. Και μετανοεί και με το ονομάζεται σε Παύλος Απόστολος, το οποίο διαβάζουμε σήμερα τις επιστολές που είναι διαπνεύματος Αγίου και οικοδομούμαστε. Έτσι με αυτά τα στοιχεία λέει υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, γιατί αν δεν χάσω την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και τη μακροθυμία, τότε τι κάνω, υποφέρω τον άλλον, ανέχομαι, αυτό σημαίνει υποφέρεται, υποφέροντες, σημαίνει ανέχομαι τη συμπεριφορά του. Γιατί έχω αγάπη. Και ξέρετε τι κάνει η αγάπη. Καλύπτει όλα τα πτέσματα. Τα συγχωρώ, τα καλύπτω. Δεν πειράζει. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν πειράζει.
να σωθεί. Μόνο να σωθεί. Ας μου τα πει αυτά. Ας μου τα έκανε αυτά. Ας με κάρφωσε. Ας με ντρόπιασε. Δεν πειράζει. Μόνο να σωθεί. Αυτή είναι η αγάπη, αδελφή, που τα καλύπτει όλα. Αυτό σημαίνει υποφέροντες. Και αφού έχω αυτά τα στοιχεία, προχωράμε στο επόμενο μάθημα, που είναι στο 3 σπουδάζοντες τώρα. Γιατί άμα δεν τα έχω αυτά, δεν μπορώ να σπουδάσω. Δεν μπορεί τώρα να έχω νηπιότητα, μου πέταξε ένα γλυφιτζούρι στο κεφάλι, του πετάω κι εγώ ένα σακουλάκι καραμέλες και κάναμε εδώ πέρα μια καταστασία. Αυτό δεν μπορεί να σπουδάσει το νήπιο. Θα πάει στο δημοτικό, θα αρχίσει τα γράμματα, θα πει στο γυμνάσιο, στο λύκειο, να σπουδάσει. Μετά από αυτά λοιπόν, σπουδάζοντες, να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος. Η ενότητα έρχεται εκεί, αδερφοί. Όταν υπάρχει αγάπη, η αγάπη είναι η κόλλα που μας ενώνει. Διατηρούμε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Υπάρχει μία τάση να βρισκόμαστε μαζί. Τι είναι αυτό? Η ειρήνη. Αν δεν έχω ειρήνη λοιπόν, δεν έχω από όλα αυτά που διαβάσαμε το αποτέλεσμα της ειρήνης, δεν έχω μία τάση να βρεθώ με τα αδέλφια μου, να συνδεθώ με τα αδέλφια. Η ειρήνη συνδέει. Εάν τον προσβάλλω, με προσβάλλει, του τάπα, είχα μέσα μου και του τάπα. Και σου είπε ο κύριος να το τα πεις. Ναι, αλλά έβλεπα επάνω του αυτό το παράξενο. Στον εαυτό σου δεν βλέπεις παράξενο? Μερικοί που είναι πολύ νήπιοι, ας πούμε, βλέπουν στους άλλους όλα τα παράξενα. Άμα ψάξετε να βρείτε και πάνω μου, θα βρείτε 1000, εντάξει. Λέει ο Ιώβ, σε 1000 να με εξετάσει ο Κύριος και στα 1000 θα με βρει λάθος. Όντως, αν μας εξετάσει ο Κύριος, αλλά εγώ δεν είμαι ο Κύριος να εξετάσω τον άλλον. Τι μου λέει εμένα ο Κύριος να κάνω? Εάν δεις τον αδελφό σου να κάνει αμαρτία, ουχή θανάσιμη, ας πούμε να βγάζει γλώσσα σε έναν άλλον. Τυχαίνει, να ακούσει το αυτοί μας κάτι, έτσι. Να προσβάλλει κάποιον. Τυχαίνει. Κάτι. Παράβαση. Αλλά δεν είναι θανάσιμη. Είναι νηπιότητας. Τι να κάνεις, λέει ο λόγος του Κυρίου. Θα πας, λέει, να προσευχηθείς. Αυτό είναι η δουλειά μας, αδερφοί. Θα πάω να γονατίσω στο δωμάτιό μου όταν έχω την ευκαιρία. Μπορεί όχι εκείνη την ώρα που είμαι στο δρόμο, αλλά όταν φτάσω στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου, πατέρα, είδα τον αδερφό μου και έκανε αυτό. Άκουσα την αδερφή μου και είπε αυτό. Σε παρακαλώ, πατέρα, βοήθησε την ψυχή αυτή, τον αδερφό μου, την αδερφή μου, βοήθησε. Δεν θέλω, Κύριε, να χάσει. Θέλω να προχωρήσει αξίως της προσκλήσεως. Θέλω, Κύριε, να βοηθήσεις από τον ουρανό, να σπεύσεις βοήθεια. Και ο Θεός θέλει δώσει, λέει. Ο Θεός θέλει δώσει. Ακούει τις προσευχές. Και εκεί τι βλέπει ο Θεός? Και παρά την ενότητα. Ότι ενδιαφέρεσαι για τον αδελφό σου. Δεν κοιτάς να τον χαντακώσεις. Δεν κοιτάς να τον καθυστερήσεις. Μείνε εσύ πίσω, καλά πας. Για να πάω εγώ μπροστά, λάθος. Εδώ θα βρεθώ τελευταίος. Άμα χαίρομαι όταν είσαι νήπιο. Και πω μπράβο, ευτυχώς έχω τα νήπια γύρω μου και εγώ είμαι πρώτος, Αν έχω αυτό το σκεφτικό, αδελφοί, έμεινα νήπιο των νηπίων μετά. Νήπιο των νηπίων, μένω πολύ πίσω. Γι' αυτό ο Κύριος μας βοηθάει με τον λόγο του. Πώς να περιπατήσουμε ακριβώς. Πιο μετά θα μας πει ο Απόστολος Παύλος ότι οι μέρες είναι πονηρές. Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Και ο πονηρός πάει στα νήπια πιο πολύ και τα χρησιμοποιεί. Γιατί αν ένας χριστιανός, ας πούμε, έχει καταφέρει να νικήσει αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί. Ο διάβολος προσπαθεί, ξαναπροσπαθεί, λέει δεν βγαίνει άκρη, πάμε σε κανέναν άλλον. Γι' αυτό να μην μας βρίσκει σε ευκαιρία του χεριού του, γιατί ποιον υπηρετώ? Ποιον υπηρετώ? Υπηρετώ τον Χριστό. Φαίνεται ο Χριστός στη ζωή μου? Έτσι, στο 4 τώρα, φτάνουμε να είμαστε ένα σώμα. Στην ωριμότητα, ένα σώμα, γιατί όλοι μαζί, αδερφοί, είμαστε ένα σώμα νύφη Χριστού. Όλοι μαζί μετέχουμε από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλοι μαζί είμαστε ένα. Εδώ είναι η ενότητα. Με το σύνδεσμο της ειρήνης. Αν έχουμε όλη ειρήνη μεταξύ μας, δεν υπάρχουν ακαταστασίες. Δεν υπάρχουν νηπιότητες. Όλα αυτά μας καθιστούν ένα σώμα
καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Μας προσκάλεσε ο Θεός να μας κάνει ένα σώμα και μας έχει στα χέρια Του, όπως είχε τον Αδάμ και έπλαθε, μετά πήρε ένα μέρος από τον Αδάμ με την επέμβαση που έκανε στον Αδάμ και άρχισε να πλάθει την Εύα. Έτσι δεν έκανε. Τώρα ο Χριστός σφάγηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και από το σώμα του Χριστού βγαίνουμε εμείς, αφού βαφτιστήκαμε στο θάνατο αυτού. Και μας πλάθει ο Κύριος με σκοπό να μας κάνει όλους ένα σώμα και μας δοκιμάζει να δει, θα φανεί ο εγωισμός σου απέναντι στον αδερφό σου, θα φανεί το πείσμα σου απέναντι στον αδερφό σου, θα τον απογοητεύσεις ή θα τον ενισχύσεις και θα τον παρηγορήσεις. Μπορούμε να είμαστε όλοι οικοδομητές και όχι είναι γκρεμιστές. Όχι. Τα χαρίσματα όμως λειτουργούμενα μπορούν να γκρεμίσουν μέσα μας κάστρα παλιά, να γκρεμίσουν παλιές υποθέσεις. Μόνο δια των χαρισμάτων. Δεν θα κάνω εγώ την επέμβαση. Αδερφέ, σταμάτα να κάνεις αυτό. Σοπ, σου λέει ο Κύριος, κάτσε. Ναι. Εσύ έχεις στο μάτι σου και εσύ έχεις κάτι. Πάει να βγάλεις από το μάτι του αδερφού σου. Θα κάνεις την επέμβαση σωστά. Είσαι χειρούργος. Έχεις δίπλωμα. Έχεις τέτοιο πτυχίο. Τι είσαι. Χειρουργούμενος είσαι κι εσύ. Χειρουργούμενος είσαι. Φαντάζεστε ο δύο ασθενείς στο διάδρομο εκεί του νοσοκομείου. Τι επέμβαση θα κάνεις, φίλε μου. Εγώ ήρθα για το μάτι. Μα και εγώ για το χέρι μου. Δεν κάθεσαι να σου φτιάξω εγώ το μάτι. Αυτός που έχει το χέρι του πρόβλημα πρέπει να φτιάξει το μάτι του αλουνού. Πού είναι οι νοσοκόμες, πού είναι τα εργαλεία, πού είναι το χειρουργείο. Ενώ ο Κύριος τα έχει όλα. Και έχει και το φως. Στα χειρουργεία, ξέρετε, έχουν κάτι φώτα που είναι διάπλατα, τρισδιάστατα φώτα, για να βλέπουν και την παραμικρή πτυχή μέσα στον οργανισμό και στο μάτι κτλ. Και είναι και εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Ο Κύριος, αδελφοί, είναι ο γιατρός μας. Δεν είναι ο αδελφός μας ο γιατρός. Ο αδελφός συνεργάζεται με τον Κύριο να τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος δια του χαρίσματος. Έτσι. Και οι διακονίες, όλα αυτά. Στο 5, εις Κύριος μία πίστης εν βάφτισμα. Όλοι έχουμε έναν Κύριο, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί αλλιώς να με συμβουλεύει εμένα και αλλιώς εσένα. Και οι συμβουλές του είναι γραμμένες. Γιατί να διαφωνήσουμε λοιπόν? Πού να διαφωνήσουμε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε λοιπόν μία πίστη με έναν Κύριο που έχουμε, τον Ιησού Χριστό. Και έχουμε ένα βάφτισμα. Τι εννοεί το ένα βάφτισμα, ξέρετε? Βαφτιστήκαμε όλοι εις τον θάνατον αυτού. Δεν έχει σημασία αν εγώ βαφτίστηκα στην Καλαμάτα, εσύ στο Λεόμπρο κτλ. Σημασία έχει ότι όλοι βαφτιστήκαμε σε ένα σώμα του Ιησού Χριστού, για να ανήκω στον Χριστό, όχι στον εαυτό μου. Και όλοι ανήκουμε στον Χριστό. Και γινόμαστε έτσι αυτομάτως, γιατί στο βάφτισμα, λέει, στο θάνατο αυτού, πεθάνανε όλα τα παλαιά. Και εδώ έχω ένα πόλεμο με τον εαυτό μου. Να διατηρήσω τον θάνατο του παλιού ανθρώπου και να διατηρήσω σε ζωή τον νέο άνθρωπο, τον κτισθέντα εν Χριστώ Ιησού. Τότε είμαστε ενωμένοι, γιατί είμαστε ένα πνεύμα. Πολλές φορές νιώθω ότι με έναν αδερφό που δεν ζούμε κάθε μέρα, απλά συναντηθήκαμε, έτσι. Πήγα Θεσσαλονίκη κάπου, ας πούμε, βλέπω έναν αδερφό και κάσαμε να μιλάμε. Πώς νιώθω με αυτόν τον αδερφό, τον οποίο δεν τον ήξερα από πριν, τώρα μόλις τον εγνώρισα. Τι νιώθω? Σαν να το ξέρω αιώνια, ε. Δεν ξέρω, το έχετε νιώσει, πιστεύω. Σαν να το ξέρω αιώνια τον αδελφό. Δεν έχουμε διαφορές. Το ίδιο πνεύμα. Η ίδια διδασκαλία. Το ίδιο βάφτισμα. Ο ίδιος Κύριος. Η ίδια πίστη. Και συνεννοιόμαστε μια χαρά. Γνωριζόμαστε. Και ανθρώπους που δέχονται τον Χριστό. Και ερχόντουσαν στο σπίτι μας τότε και μιλάγαμε και λέω, ξέρετε τι νιώθω με εσάς, λέω. Που στον δρόμο τους βρήκαμε και μαζευτήκαμε μετά και μιλάγαμε για μέρες. Νιώθω σαν να σας γνωρίζω, τόση δηλαδή οικειότητα. Παραγνωριστήκαμε. Όχι με την κακή έννοια που λέει ο κόσμος, παραγνωριστήκαμε και βαράμε καρπαζιές, όχι. Παραγνωριστήκαμε και συνεννοιόμαστε. Δεχόσαστε το Λόγο του Θεού.
Μετά λέει, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ον επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Τώρα έχουμε η πατρότητα που καλύπτει τα πάντα, αδελφοί, και καλύπτει και εμάς. Η πατρότητα. Πάμε στο Θεό που είναι πατέρας μας και βλέπουμε πόσο αγαθός είναι. Είναι πολύ αγαθός ο Θεός. Η αγάπη του που φτάνει. Εάν κάποιος λέει σας ποτίσει ένα ποτήρι δροσερό νερό επειδή είστε μαθητέ μου, δεν θα χάσει το μισθό του. Σώζεται η ψυχή αυτή. Ναι, γιατί όποιος δεν είναι εναντίον μας είναι υπέρ μας. Όποιος δεν είναι εναντίον μας. Και πού φτάνει η αγάπη του Θεού, αδελφοί, στον Απόστολο Πέτρο, θαυμάζω, τα διαβάζω, που λέει, δια τούτο θανατωθείς, εκήρυξε και εις τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία πείθησαν ποτέ, την εποχή του Νόε, την εποχή των Σοδόμων και Γομόρων, οι οποίοι ήταν χλεβαστές. Μα σε αυτούς, Κύριε, θα πας να κηρύξεις. Ναι. Εκηρύχθηκε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή, και δεν είναι απλά στον Άδη. Ήταν στη φυλακή κιόλας. Και πήγε να κηρύξει και σε αυτούς, και όσοι δέχονταν, λύθηκαν τα δεσμά τους. Και το ομολογεί ο ίδιος ο Χριστός εκεί, στα Ευαγγέλια, και λέει: εάν τα θαύματα που γίνονται σε σένα στην περιοχή εκεί που κήρυτε, γιατί αρνιόντουσαν, Χοραζίν και Βηθεστά κτλ., τότε λέει τα Σόδομα και τα Γόμορα θα έμεναν μέχρι σήμερα. Γιατί θα μετανοούσαν, το βλέπει ο Κύριος. Γι' αυτό και τους κήρυξε στη φυλακή. Και μετά στο επόμενο κεφάλαιο λέει ο Απόστολος Πέτρος, δια τούτο πορευθείς, εκήρυξε και προς τους νεκρούς. Εδώ δεν πιάνει Σόδομα και Γόμορα και Νόεψη, τα πιάνει όλα. Είναι άλλο κεφάλαιο, άλλο κομμάτι. Εκήρυξε και προς τους νεκρούς. Γενικά. Γιατί είναι αγαθός ο Κύριος. Γιατί δεν είχαν την ευκαιρία που έχουμε εμείς σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος, αδερφοί, προλαβαίνει τον άνθρωπο και στην ώρα που πεθαίνει. Όπως το ληστεί επάνω στο σταυρό. Τον προλαβαίνει ακριβώς εκεί. Την ώρα που πεθαίνει. Και πάει ο Κύριος, θέλεις να μετανοείς, να έρθεις μαζί μου. Εάν η ψυχή δέχεται, φεύγει με τον Κύριο. Έτσι. Αν σκληραίνεται, χάνεται. Είναι αγαθός ο Θεός, αδερφοί, ο οποίος θέλει, λέει, πάντες οι άνθρωποι να σωθώσει και να έρθουν στις επίγνωσης της αληθείας. Μετάνοια. Μετανοούν. Και εμείς όμως μετανοούμε συνέχεια. Γιατί εμείς που βαφτιστήκαμε στο βάφτισμα του Χριστού έχουμε μια άλλη πρόοδο, έτσι, που δεν έχουν αυτοί που σώζονται στο παραπέντε, που λέμε διαπυρός. Αλλά έχουμε μια πρόοδο. Και πάνω σε αυτή την πρόοδο πρέπει να βγαίνουμε νικητές. Να θανατώνουμε τον εγωισμό μας, τον εαυτό μας, την υπερηφάνειά μας. Να φταίμε πάντα εμείς, όχι οι άλλοι. Αν φταίνε πάντα οι άλλοι και εμείς ποτέ, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Αλλά αν φταίμε εμείς πάντα και οι άλλοι ποτέ, λέει ο Δαβίδ, επέστρεψα εκείνο το οποίο δεν άρπαξα. Τι πάει να πει αυτό? Ζητάω συγγνώμη χωρίς να φταίω. Με κατηγορούν για κάτι και λέει, εδώ το χρεώνεσαι 100 ευρώ. Εσύ φταίς, εντάξει, πάρ' τα. Μα δεν τα έχω πάρει εγώ, αλλά τέλος πάντων, γιατί να σκοτωνόμαστε τώρα, πάρ' τα. Αν μπορώ να... Αλλά το θέμα είναι το θέμα του εγωισμού εδώ. Ότι επέστρεψα εκείνο το οποίο... Και ο Ιησούς, ο ίδιος, χρεώθηκε πάνω στο σταυρό αυτό το οποίο δεν έκανε. Χρώσταγε κάτι ο Χριστός. Και όμως τα πλήρωσε όλα και όλων μας. Δεν μας τα χρώσταγε. Ούτε εμένα ούτε σένα. Αλλά θα τα πληρώσω για σας. Και επιστρέφω και πληρώνω και σας ξεχρεώνω αυτό το οποίο εγώ δεν το έχω χρεωθεί κανονικά, αλλά κατά χάρη είστε σωσμένοι δια της πίστεως και του δεν είναι από σας Θεού των δώρων. Παρακάτω θα μας πει για τα χαρίσματα και τις διακονίες, τα οποία είναι απαραίτητα, αδελφοί, για την οικοδομή μας και για την τελειοποίησή μας. Γιατί έχουμε ανάγκη να τελειοποιηθούμε. Η πρόσκληση που έχουμε στοχεύει στην τελειοποίηση. Η πρόσκληση που έχουμε από το Θεό. Δεν είναι ότι μας γνωρίσαμε τον Χριστό σήμερα και πεθάναμε. Κάποτε το ευχήθηκα να σας πω, όταν είχα πιστέψει,
τον πρώτο μήνα ήμουνα σε τέτοια έκσταση. Έβλεπα συνέχεια έτσι την παρουσία του Θεού, οράσεις και τα λοιπά. Και κάτι οράσεις διαρκείας. Γονάτισα, ήμουνα στην παρουσία, μπροστά στο θρόνο του Θεού πάντα. Και λέω, Κύριε, γιατί με αφήνεις στη γη, δεν κατάλαβα. Δεν με παίρνεις εκεί στον ουρανό που είναι τόσο ωραία, είχα ξεχάσει τους πάντες και τα πάντα. Είχα ξεχάσει τα πάντα. Και ο Κύριος ήρθε και μου φανέρωσε το εξής, μου λέει, αν σε πάρω και πάρω και όλους αυτούς που έχω σώσει, γιατί είναι πολύ καλύτερα στον ουρανό, ποιος θα μιλάει στους άλλους? Θυμήσου, μου λέει, ότι εσύ κάποιος σου έδωσε το Ευαγγέλιο και πίστεψες. Ψάχνοντας να βρεις το Θεό, σου δώσανε το Ευαγγέλιο, αν αυτοί λείπανε από τη γη, πώς θα σωθείς εσύ? Πώς? Από πού? Υπάρχει εδώ στη γη, αδελφοί, η πύλη της ζωής και είμαστε εμείς, αδελφοί, για να εισέρχονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει να είσαστε φως για να βλέπουν οι εισερχόμενοι, να βλέπουν. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά στους ανθρώπους γιατί είναι μυστήρι, όλο προσκόμματα. Προχτές μίλαγα με έναν μουσουλμάνο. Μου λέει, το Κοράνι το έχεις διαβάσει? Του λέω, το έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει, έτυχε να το διαβάσω κι αυτό. Αλλά του λέω, ο Χριστός σώζει τους αμαρτωλούς. Και εμείς έχουμε, μου λέει, θαύματα. Θαύματα κάνει ο Θεός παντού. Αλλά το θέμα είναι, πάρε το Ευαγγέλιο. Είναι το μόνο που μπορεί να σε πείσει. Εάν θέλεις να σωθείς, διαβάζεις το Ευαγγέλιο και θα σωθείς. Εάν θέλεις. Εάν δεν θέλεις και να το διαβάζεις και να μην το διαβάζεις, δεν έχει νόημα. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει, λέει, κρούεται και θέλει σας ανοιχτή. Ψάχνετε και θα βρείτε. Γιατί πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα θέλει ανοιχτή. Γι' αυτό το καλύτερο, αν δεν μπορούμε να τους φέρουμε στην Εκκλησία, να τους δίνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να το διαβάζουν και ο Θεός είναι που κάνει το θαύμα αυτό. Δεν το κάνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μήτε για τον εαυτό μας, μήτε για τους άλλους. Όλα θα τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο, στο οποίο έχουμε αφαιθεί, και θα λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο με εμάς, εφόσον διατηρούμε αυτή την πνευματική υπόσταση που μας χαρίζει ο Χριστός και μας βοηθάει επάνω σε αυτό. Για μας είναι μόνο η απόφαση. Και στην αρχή σου βάζει ο Κύριος τον πήχη, 30 εκατοστά, σου λέει, πήδα το. Πάνω το παιδίξεις, πάει παρακάτω. Ξανά, παιδί μου. Πάνω το παιδίξεις, θυμώνεις με τον αδερφό σου. Δεν σου φταίει ο αδερφός σου. Απλά ο Κύριος σε δοκιμάζει και σου βάζει τον πήχη. Σου λέει, θα μάθεις να το πηδάς, μισό μέτρο. Έτσι, θα μάθεις να τρέχεις. Άμα τρέχεις, λέει, με άνθρωπο και αποκάμεις, πώς λέει να σε βάλω να τρέξεις μετά τον ύπον? Μα είναι δυνατό να τρέξει ο άνθρωπος με τους ύπους? Είναι. Ο Ηλίας έτρεξε. Και ξέρετε γιατί έτρεξε? Γιατί ήρθε ο Κύριος, του πιάσε τη μέση. Αν ευαρεστεί ο Κύριος τον Ηλία, του πιάνει και τη μέση και τρέχει και φτάνει πριν την άμαξα του Αχάβ. Και θα φτάσουμε πριν, αδερφοί, εφόσον ο Κύριος μας αγγίζει και τρέχουμε. Ευαριστούμε τον Θεό, θα μας αγγίζει. Ο Κύριος να μας ευλογεί.